πάντως δανό. Λοιπόν, υποδεθήκαμε σήμερα εδώ στη Μεσίνη την ιερά εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας, χωρίς οδηγορία, χωρίς λιτάνευση, και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, διότι είναι τα μέτρα και ο κορονοϊός. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι η τελευταία που συμβαίνουν όλα αυτά τα άσχημα, και εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει του χρόνου να είναι όλα κανονικά. Επ' ευκαιρία θέλω να πω ότι επειδή δεν γίνεται το νησιώτικο πανηγύρι για δεύτερη χρονιά, πρέπει όλοι να επισκεφτούμε την πόλη της Μεσίνης σε αυτή την περίοδο, να υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία και οικονομία. Επίσης θέλω να θυμηθώ αυτή τη μέρα σε αυτόν τον τόπο που το 2011, 12, 13 εγένονται δηλώσεις οι οποίες περί του δρόμου Μεσίνη, αρχαία Μεσίνη, οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Ήδη, όπως γνωρίζετε, ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας έχει υπογράψει τη σύμβαση κατασκευής του έργου και πολύ γρήγορα ξεκινούν οι εργασίες για το Μεσίνη Λάμπεν. Βεβαίως, το υπόλοιπο κομμάτι, το Λάμπεν αρχαία Μεσίνη, είναι πανέτοιμο. Απλά χρειάζονται οι πιστώσεις, που θέλω να το επισημάνω και αυτό. Χάσαμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες τα προηγούμενα 9,5 χρόνια που το ΕΣΠΑ είχε πολλά χρήματα. Τώρα τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Θα παλέψουμε όμως από τις εκτόσεις του συγκεκριμένου έργου και του Φιλιατρά Γαργαλιάνη, που ήδη και αυτό δρομολογείται, να είναι η πηγή χρηματοδότησης του Λάμπεν αρχαία Μεσίνη. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, η Παναγία η Βουλκανιώτισσα να σκεπάζει την Μεσίνη και όλη τη Μεσσηνία, να ευχηθώ χρόνια πολλά στις ευσταθίες και στους ευστάθιους που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους.